Μαλάκα, δείτε τι κάνει το Μαστόρα. Κανάρχιος είμαι μεγάλο Μαστόρα. Γαμιέσαι. Μου τον τραβάει, μου τον πετάει και μου τον δίνει. Έκανε τη γραμμή και βάζει αυτό το πράγμα και το τραβήξεις αυτό όλο μαζί. Ναι, γιατί έχει τον νεύρο και δεν θέλω να το τρυπήσω. Τι έχει κάνει η σκουριά. Έλα καλά μου. Επίσης είναι πολύ γνωστός. Κοίτα εδώ, κοιτάξτε το βλέμμα τώρα, κοιτάξτε τι κάνει. Αυτή είναι η τεχνική που κάνω στο πάρτι της Ιαπωνίας. Αυτή που φτιάχνουν σπαθιά σαμουράι χρόνια τώρα. Κλείνουν μάτι και κολλάνε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ, έχουμε ντύσιμο, ένα λίγο βρώμικο. Θα δείτε ένα άλλο που δεν είναι βρώμικο. Είμαστε Περαία, τα πετσαρίες, ουρανία αυτοκινήτων, Auto Solution. Εδώ είναι τα στοιχεία. Περαία Θεσσαλονίκης, ντυσίματα, ουρανή, τα πάντα όλα. Εδώ αφήσαμε του Subaru τις πόρτες και θα κάνουμε και του Mitsubishi τα καθίσματα. Γενικά έχουμε δουλίτσα. Για να δούμε. Θα γίνει και η οροφή του Σάνι. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο ακόμα που δεν είναι έτοιμα, αλλά έχουμε δύο που είναι έτοιμα. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, για να το δούμε. Βουαλά. Κούκλα. Και κάναμε και το πάνω που είχε χαλάσει εδώ πάνω, αν θυμάστε. Και εδώ μέσα το δέρμα που έχει κανονικά. Με ένα κομμάτι λεπτό και εδώ με λεπτομέρειες. Δείτε τι ώρα που έκλεισε, θα μπουν και τα κουμπιά εδώ και θα είναι σαν καινούργια. Ωραία, τέλεια. A few moments later. Καλημέρα ξανά εδώ στο Skyline. Αυτό δεν είναι δικό μου. Έχω φορτώσει μέσα εδώ το ψυγείο και τα δύο spoiler του Skyline. Έτσι ώστε να μην ενοχλούν μέσα στο αμάξι, γιατί μπορεί να χρειαστεί εδώ να σηκώσουν κάτι, να δούμε κάτι. Δείτε σκουριές, καλά πέφτει. Αυτά από πού πάλι βγήκαν τα κομμάτια της κουτιάς. Α, δεν είναι σκουριά, είναι η μόνωση. Όχι, ναι, η μόνωση είναι. Δεν είναι μέταλλο. Είναι λάστιχο. Okay. Εγώ φόρτωσα εδώ τα δύο spoiler που δεν χρειάζονται και το ψυγείο με το βεντιλατέρ, έτσι όσο βάλουμε μάλλον άλλα και σήμερα λογικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εδώ πέρα, κανάτσιος, κόψε ράψε, να δούμε που θα πάει και στο τέλος θα μου βολεί όλο, θα τα ξυλώσω όλα και βάψιμο όλο, θα βγουν οι κυρώδες και θα βάψει μέσα έξω. Καλά, αυτά θα φύγουν εδώ τα σάπια, είναι η λαμάρινη που βάλουν αυτή εδώ μέσα, δεν έχει που είναι το κανονικό το σκάφος. Θα δούμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, υποτίθεται θα κάνουμε δουλειά επαγγελματική σωστή και μετά θα επιτεθούμε στις σκουριές εδώ. Εδώ θα δούμε τι γίνεται. Εντάξει, ευτυχώς όλα τα άλλα γύρω γύρω είναι καθαρά. Εδώ φαίνεται καθαρά. Θα δούμε από κάτω τι γίνεται. Okay. Τουλάχιστον μέσα στο εσωτερικό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κάνω λάθος να το ξαναρίξω μία αλυφή τέλος πάντων για να ποτίσει λίγο. Και σιγά σιγά θα δούμε και εδώ. Θα βγάλουμε και αυτό το υδραυλικό.
Τώρα πάμε στο μηχάνημα να το βγάλουμε. Θα βάλουμε την κανονική την κονσόλα να γίνει ανθρώπινο. Εδώ έχει δρομιές. Και αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες. Καρδιά μου που τραγούδι. Αυτά όλα τα μάζεψα από την Αγγλία εκεί που το είχαν κατασκευμένο. Δεν είχε αυτά τα. Το δέντρο ήταν εκεί στην κατάσχεση. Όταν το πήγαμε και το είδαμε πάνω, δεν είχε τέτοια. Βρωμίζει το καράσι εδώ με κυνηγάει. Θα με λέει βρωμίζει το μαγαζί. Χαμός. Αράχνεις εδώ μέσα. Ό,τι θες. Τώρα εγώ ήρθα εδώ να μου κάνεις τις λακκούβες και εσύ με λες αν έχεις καπό. Μπερδεύτηκες, νομίζω ότι είσαι ο Τρακατέλης. Δεν θα στο κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα τις επισκευάσουμε. Θα επισκευάσεις τις λακκούβες. Αυτό το νεύρο, ας πούμε, το χτύπημα από το flat. Όλο αυτό το χτύπημα, αυτό εδώ που είναι όλο μέσα. Αυτό εδώ, ναι, είναι λίγο γάμιση. Με μαλάκα θα το κάνεις. Εδώ που είναι μέσα. Με μαλάκα. Εξολκέα. Τώρα για μαλάκα θα το κάνω. Με μαλάκα θα το κάνω, αλλά με εξολκέα. Μάλιστα. Και μου λέει βγάλε πόλο, λέω μαλάκα έχει μπερδευτεί αυτό, θα κάνει οξυγονοκόλληση. Τώρα κατάλαβα τι θα κάνει. Βγάλε κόλο. Πάμε μέσα να πληρώσω σε κόλο. Σε είδος, frame. Γιατί είναι μαλάκα, ξυρίστηκα κιόλας, έκανα λεύκαση. Φόβο. Αυτό μαλάκι την άλφα που το έχεις χρησιμοποιήσει κάνει θαύμα το γαμμένο. Yeah. Αυτό. Για να βγάλει το χρώμα. Άρα, άμα είσαι καλλιτέχνης. Κανάτσιο, το ΚΑ εδώ ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρω. Σκανιόλ, Κανάτσιο, δεν ξέρω τι είναι. Είχαμε γράψει ένα ΚΑ. Α, δεν ξέρω. Και αυτό. Ναι. Κανιόγλου. Κανάτσιος, καρδιά. Κάτι. Αυτό εδώ σε 3 ώρες έχεις κάνει ένα μάξι ολόκληρο. Yeah. Το γυμνώνεις όλο. Αυτό. Δεν τρώει καθόλου αγάπη. Ναι, αυτό σου λέω. Το έχεις γυμνώσει άμα θες για να το κάνεις αλουμίνιο όλο. Μέταλ όλο. Ε. Την ερευνητική πάνε με την πόρτα από εκεί να καταλάβει.
Ναι. Να πει. Ναι. Και τώρα είσαι αυτά τα τρία λακάκια εδώ. Ναι. Εσύ βλέπεις αυτό, αυτό είναι μέχρι εδώ. Ναι, εγώ βλέπω εκείνο όντως. Μαλάκα το μάτι μου δεν είναι κανάτσιο. Αυτό μου το κάνα από αυτό το πιστεύεις. Αυτό, παιδιά μου, το κάνω αφού το τρίψα με τα μάτια. Άφησε και χρώμα, αυτό δεν είναι μαρκαδόρος. Αυτή που τρίφτηκε άφησε χρώμα. Κόκκινο αμάξι μας το πήρε. Τι σκαδά κάνανε, παρκασμένο από μεριά από εδώ και πεζοδρόμιο. Με καρότσι πέρασε να πάνω. Θέλω να το κάνω και καλό. Το καθημερινό θέλω να το κάνω και καλό. Κάθε μέρα θα έχω... Ωραία. Α, αυτό ήταν για να κολλήσει αυτό. Ναι. Πολύ πακάφησε. Μαλάκι, δείτε τι κάνει το μαστόρα. Κανάτιος είναι μεγάλο μαστόρα. Μου τον τραβάει, μου τον πετάει και μου τον δίνει. Ήρθε. Εσύ πώς το βλέπεις. Αυτή η καμπύλη που είχε εκεί πώς είναι. Έχει πάλι βλακούβα. Εδώ πέρα με πήγες, ναι. Φίλε. Αυτό εδώ το νεύρο. Ρε, μαλάκα. Ξεκινάς πάντα εδώ είναι το νεύρο. Εδώ είναι που κρατάει ναι. Όλο το ζόρι. Κατάλαβες γιατί είναι κοντά στο νεύρο. Αυτό το ελεύθερο, άμα ξεκινήσει από το ελεύθερο, θα σου πριστεί κατά έξω. Κατάλαβα. Αυτό είναι το κακό που κάνουν οι περισσότεροι. Γιατί θα δεις πόσο ψεύτικο είναι το πάνω τώρα. Θα καταλάβεις. Το τράβηξε βγήκε καθένα. Κατευθείαν. Λοιπόν. Εδώ συνεχίζει, με το έχει κάνει μπιμπίκιασε το αμάξι, τσουτσούρωσε. Με το που ανοίγω το μαγαζί δεν έχω ευρώ, δεν έχω τίποτα. Εκεί που αγόρασα το φούρνο, αυτό είναι πόντα. Ναι. Που κολλάς μέσα το κομμάτι. Α, είναι σίδερο εσείς... Πόντα. Ναι. Πόντα. Welding. Α, κάνεις ποντάρισμα μέσα. Όχι ηλεκτροκόλληση, πόντα. Α, είναι άλλο. Ναι, εδώ πέρα αυτά τα... Όπου βλέπεις τα σημαδάκια, τα στρόγγυλα. Α, από τα ρισιά που μπαίνει μέσα για να κολλήσει σίδερα, οκ. Το έχω, πεθερών ηλεκτρολόγος. Του λέω ρε μάστορα, του λέω να τι άμα. Ο μαλάκας είχε περίπου στα 1500 ευρώ. Με λέει, τον λέω ρε δεν έχω λεφτά, λέω αυτά. Δεν είχα, όντως δεν είχα φίλοι, ήμουνα με... Επιτσιρικά, στο 150 ευρώ, 25 χρονών. Του το δείχνω αυτά, το λέω ρε εσύ άμα βρω τα εξαρτήματα, λέω τα έχω βρει φθηνά, το λέω μου το κάνεις. Με λέει θα στο κάνω. Μου το έχει φτιάξει φίλε και δουλεύει πιο καλά. Από τον επαγγελματία. Πιο καλή δύναμη. Από την καθαρή. Και εκείνο είναι. Το μαξίμα αλλάξει είναι το σίδερο αυτό που το βαράς πίσω. Κολλάς και μετά κάνεις αυτό. Αυτό είναι μαλάκα. Για μεγάλη δύναμη. Τώρα εσύ δεν χρειάζεται καν να τραβάς λίγο. Μόλις το πήρα στα χέρια μου, φίλε, έχω και ενθουσιασμό είχα κατευθείαν. Μάρκα βγήκε. Τελείωσε. Δεν έχεις κάτι. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις κάμπο. Και έχεις φίξει κατευθείαν. Γιατί εδώ πέρα όταν έβαζε στόκο είχε περίπου αυτό. Τώρα εδώ πέρα θα φάσεις μια φλούδα και αν φάσεις. Και εδώ πέρα λίγο ακόμα θα το δώσουμε. Άρχισε. Εντάξει. Ναι. Αυτά έχει και πολύ τα πρίζουν, τα χτυπάνε. Κάτι που... Και πιο πολύ... Αυτοί που δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν το εργαλείο, τους το κάνουν δύο πόντους. Αυτοί που το έχουν δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο. Δηλαδή και οι μαστόρια που έχουμε δουλέψει μαζί, τώρα εδώ πέρα ξεκινάει μπαπ. Με αυτό το μπαπ πάει, το κομμάτι τελείωσε. Θέλει υπομονή δηλαδή, δεν θέλει βιαστή. Όχι μόνο αυτό, όλο άλλους που δεν το έχουν κάνει και απλά στο κάρι. Στο κάρι. Γι' αυτό αν βλέπεις κάθε μάκρυ που θα δείχνουμε το χτυπάει κάτω από κάτω έχει 1,5 πόντο στόκο, λες ρε φίλε. Το μηχάνημα φίλε για να το έχεις πρέπει να το δουλεύεις. Άμα δεν ξέρεις το δουλεύεις πάλι μαλακές σου. Εσύ
Γιωργάκη. Εγώ προσπαθώ να μάθω, ρε φίλε, δεν το παίρνω μάστορας. Το εργαλείο ξαναδουλεύεις. Προσπαθώ. Από μικρός το... Από μικρός το δουλεύει, Γιώργο. Τώρα το πάω παλά. Δεν το βαράει με δύναμη, γιατί είναι και ευαίσθητο. Είναι παλιό το μηχάνημα. Ο πεθερός σου το έφτιαξε. Θα μας δείξει, λέει, μια άλλη τεχνική. Σήμερα όλα τα μαθαίνετε εδώ, όποιοι θέλετε. Και από τη ζέση θα κολλήσει... Ναι, δεν έχω το καρό σημείο. Ωχ, ένα μυαλό θα έχει μόνο καλοκαίρι, αδερφέ. Κάπου... 2-1. Τράβηξε κι αυτό. Σόφαρε, φίλε. Δείτε εδώ τι κάνει το μαστέρα. Έκανε τη γραμμή και βάζει αυτό το πράγμα και το τραβήξει σε αυτό όλο μαζί. Ναι, γιατί έχει τον νεύρο και δεν θέλω να το τρυπήσω. Θα φτιάξουμε και αυτό το λακάκι. Και τώρα. Όχι ρε φίλε. Αλλά αυτή είναι εργαλεία σαν να είναι βασανιστήριον. Του πιάνεις τα δύο και τα τραβάς με δύναμη, τις τρίχες. Το πέταξε, το πέταξε μάλλον και πήγε, απίστευτο. Ναι. Το πέταξε έξω. Ναι, όχι, τον έβαλε. Ναι. Ναι. Ούτε γάτο, ούτε ζημιά. Το έβαλε μαζί, ε. Ούτε γάτο, ούτε ζημιά. Ναι, ρε φίλε, για να το σκίσει τώρα. Κομμάτι, αδερφούλη. Τόσο χαϊμό. Το βάλετε. Δεν το βγάλετε, δεν το βγάλετε προφυλακτήρες. Ναι. Βγάλετε τον προφυλακτήρα. Βάλετε ένα κομμάτι ή κάτι να σου βάλω μετά. Τέλος πάντων. Να το βάλω, σιδερώστε το αφού βάλω απεργοποιητές κουμπιές. Κοίταξε, θα το τρίψω όλο εκεί, θα το. Καλλιτικά πρέπει να βγει κομμάτι. Ναι, θα το βάλω απενεργοποιητή σκουριά, το βάλω όλο μέσα έξω. Ναι. Και από πάνω θα βάλω σιδερόστοκο. Δεν θα ξανασκουριάσει άλλο. Με τον απενεργοποιητή. Τον έχω μέσα τη τέτοια. Δεν θα σκουριάσει. Μάρκα. Αφού θα απενεργοποιήσει η σκουριά και θα μπει ο σιδερόστοκο. Κάνε. Πού να βάλω κομμάτι τώρα. Κομμάτι, να στρατζάρω, να κάνω γωνία εκεί. Θα δουλειά θα κάνουμε. Μετά μα κυνηγάνε οι άλλοι. Τι άλλο. Πελάτε. Είναι καλή μέρα σήμερα. Δεν χρειάζεται να δουλέψει. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν αυτά τα εργαλεία. Τι γίνεται η τεχνική. Για μισέ τα. Βγάλεις προφυλακτήρα. Από πού βγαίνει τζάκι. Φτιάξω ένα κομμάτι εδώ και θα το βάλω. Κάτσε να τελειώσουμε αυτά. Μην βάλουμε ένα κομμάτι εδώ και από εκεί μου. Από εκεί θα ελπίζω να είναι λιγότερο από εδώ. Λίγο προσωρινά πάλι, δεν θα είναι τέλεια δουλειά, έτσι. Εντάξει, να μην φαίνεται να μπει με βράδυ πάνω. Και το στόχο που θέλει να βάλει καλύτερα. Αυτό δεν είναι τόσο χάλια από εδώ. Όχι. Εκτός άμα το βάλω όλο, μην ξέρω που μπορεί να το γεμίσει. Μας διάβλεψε.
Τον Εύρο φέρνεις, ε. Από κάτω, το δίπλωμα. Φτέρω. Ωραία. Άντε και το ρωτάει πόντο. Το καπάκι δεν πάει. Κάνει κανένα μπαμ να δει την πλάκα θα έχουμε. Πες το depósito. Να σκάλα να το σκιάξουμε αυτό, δίνει χέρι και το σκιάξουμε βλακίες τώρα, μην πάμε. Κόλα το μέσα στη βενζίνη, θα ρίξω το. Φαμ! Και αναρωτιόμουν πώς θα φύγουν τα μπιμπίκια αυτά. Απλά μπορούσαμε να βάλουμε λίγο στόκο πάνω για να έχουμε τελειώσει ήδη, αλλά... Επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ μερακλής με τα μάτια. Ναι, δεν πρέπει. Εγώ θέλω να μην πέθει μέσα ότι με βράνει κάτι, αυτό θέλω. Σόπα, δε αλήθεια. Δεν έχει κέρατα μέσα ότι με βράνει. Ήρθε κανονικά. Κουλουθάει όλο τον Εύρο, έχουν βγει όλες τις γραμμές έξω και απλά έχει μια τρυπούλα εδώ. Την κάνω εδώ, ρε. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κανάτσιος τον έχει πιάσει παλιπαιδισμό σήμερα. Έχει βγάλει ό,τι εργαλεία ξεχασμένα. Έχει βγάλει ένα μπλε σφυράκι με μπριλάκι από τη μία. Είναι για κλόουν αυτό. Έχω δει κάτι κλόουν τα κατά αυτά. Το μπαλάκι τι είναι. Μαλάκα, θέλω εδώ το μητάκι αυτό να φτιάξω. Το μπαλάκι τι είναι. Το μπαλάκι είναι για, για άλλη δουλειά. Και είναι και καρμπόν. Μαλάκες, ο Κανάτσιος παίρνει παιχνιδάκια από το τζάμπο, τα βαράει πάνω στα μάξες και σας πεώνει επισκευή. Θα έρθω κι εγώ με ένα που κάνει και θα λέω ποια είναι να φτιάξω μάξι. Πάνε τον νητή και τραβάω τις λακκούδες, μαλάκα. Από κάτω. Εδώ το βλέπετε να τρομπάρει, γιατί είναι δυνατό το νεύρο εκεί, χοντρό το μέταλλο. Οπότε εδώ το βαράει με το μαλάκα. Του διαλύθηκε, σου πέσε στον πουλί. Με το σπίξα από πριν. Είναι και η ηλικία. Είναι ηλικία, τέτοια που πέφτει αυτό συχνά. Μπα, όχι, καλά είμαι, εγώ εσύ δεν ξέρω τι κάνει. Κάνα έλα στα 44. 33 και εμένα δουλεύω καλά. 36, μαλάκα. Εντάξει, 36. Στα 37, κουρασμένο 36. Να βλέπω μαλάκα σου καλά δουλεύει. Δουλεύει ο μαλάκας.
Όχι, εδώ έχει κάτω. Σοβαρά. Θα μείνουμε λίγο αργό στα φανοπίκα. Φίλ, το κολλάει καλά. Ναι. Πολύ καλά. Τραβάς όλη τη λαμαρίνα το μάτι. Ο Καντέμις θα μας σκοτώσεις ο Μαλάκ. Μόλις το είπε. Όχι. Για άλλο. Α, βγήκε αυτό το πάνω. Αλλά βγήκε άλλο. Μας τώρα καλά το κάνει. Καλά το κάνεις, δεν ξέρω. Θα πάρουμε τα παιδιά να δείξουν στο ίντερνετ. Ό,τι καταλάβατε σήμερα, ο κανάλι θα δείχνει όλες τις τεχνικές. Όποιος το έχει, με δύο από τις τρεις από τις τεχνικές αυτές έρχεται εδώ για δουλειά. Όποιος το έχει. Κουρμπάρει κιόλας, ε. Αυτά που βλέπετε το κάτω είναι το αμάξι μου, το κάνει κομματάκι ο κανάλι. Το τρίβει για τυρί για μακαρόνια. Θα φάμε σήμερα μακαρόνια με τριμμένο η πρέσα. Έτσι θα κάνω το μοτέ σου. Αλουμίνιο. Από το Μιτσουμπίση αυτό το κάνω βόλτα, ξέρεις. Ρενιέσματα. Δεν ξεκινάς έτσι με αυτό το σάνιο, το skyline, βάζει και γίνει αμάξι. Τρίβε παντού, έτσι, με τη λίμα. Εδώ βλέπετε τσεκάρια της αναρτής, πηγαίνει το αμάξι έτσι. Έλα ρε μαλάκα, τι κάνεις. Λίμα για νύχια κάνει. Τι να έχω για νύχια μου. Τι νύχια έχει στα πόδια. Θα σας βάλω κάτι νύχια που μου έδειξε ότι έχει στα πόδια. Έχει προβληματάκι, είναι κάτι. Από το σπίτι την έκανε. Μου την πήρε η γυναίκα μου. Και τον τρώγω. Με τον Jurassic Park και με κλακ κλακ τον νύχι. Μου τον πήρε μαζί με τροχό. Για να τα κόβω. Και μετά τα λιμάρω. Σταθερό τροχό. Φρυροκορδέλα. Γι' αυτό δεν πάει θάλασσα ο κανάσης. Και δεν βάζει σανδάλι ποτέ. Έχει ένα προβληματάκι στα νύχια του ποδιού. Νίκο, τον έχεις ζήσει ποτέ με τα δάχτυλα του ποδιού του? Ποτέ, είδες τόσα χρόνια εδώ ποτέ. Κάτι κρύβει. Αυτή η λίμα λένε για τα νύχια του ποδιού του. Για τα νύχια, για τα πόδια. Κάτι παίζει. Με τον τροχό βγάζει το κασέρι μέσα στα δάχτυλα. Όχι. Κάνε μια φόντα να δω κάτι. Θέλει να ρίξει μαστάρια. Κάνε μια φόντα να δω κάτι. Κάνε μια φόντα. Κάτι βγάζει από εκεί. Δείτε πώς το κάνει ο μάγκας. Από εδώ ποντάρει, από εκεί βγαίνει. Θέλει να ρίξει μαστάρια μετά. Είναι κεριά που έχει από πίσω. Βγάζει από εκεί την πανάκι. Για σένα σου παρήκει όλα την άλλη τη λίμα, την πιο παρήκει. Βελούδο. Ναι. Αλλά και ένα βελούδο. Πολύ καλύστα. Οκ, λίγο ναι. Λοιπόν, πού κολλούσες? Δες τις πόντες. Α, ναι. Μαύρης από μέσα. Αυτά πρέπει να τα σταρώσεις, δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Ναι, έριξε να σπρέφεις. Με επόξια στάρι, οκ. Okay. Okay, ναι. Γιατί θα σκουριάσουνε. Η ερώτηση μου είναι γιατί, επειδή θα σκουριάσουν ή απλά για να... Γιατί κάει και η λαμαρίνα. Και τι έγινε. Κάηκαν τα εποξικά του, κάει και η προσπάθηση, κάηκαν όλα. Οκ. Okay. Αν δεν βάλεις, δηλαδή, αν με το κάνεις, θα σκουριάσει ή θα... Σε ένα χρόνο, ρε Άλεξ, αλλά σε 5 χρόνια, 6 χρόνια θα αρχίσει να βγάζεις. Μάλιστα. Okay. Ρωτάω, δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Όχι, είναι κρίμα, να μην τα αφήνεις έτσι, δεν κάνω. Okay. Επειδή κάνω και πολύ μαλάκα εγώ. Εσύ όχι, γενικά το λέω. Άρα σου με είπε να σας πω, θα έρθει να το πει και ο ίδιος, ότι όταν πας να κάνεις τη δουλειά, να κολλήσεις απ' έξω κάτι,
Πάντα προσέξει από μέσα αν το αμάξι έχει σφουγγάρια. Πολλά αμάξια έχουν μέσα σφουγγάρια μονώσεις σε κάποια σημεία. Αυτό το ξέρει το αμάξι. Το ξέρει το αμάξι συγκεκριμένα. Πάλι μαλάκα. Άρα, όλη μέρα αυτό κάνει. Τρομπάρει. Το αμάξι είναι πάντα. Δεν βλέπει από μέσα. Πάντα ανοίξει τα πετσαρία. Κατάλαβε. Δεν ξέρει. Εσύ το ξέρει βέβαια και ξέρω δεν έχει τίποτα αυτό από πίσω. Εντάξει, το σουμπαρού είναι. Απλά κάποια έχουν μονώσει από πίσω. Άμα κουμπίσει πήρε φωτιά τελείω. Και μέχρι να βγάλει τα πετσαρία κάηκε. Γεια σα. Το είχαμε. Δηλαδή ποτέ δεν ξεκινά απ' έξω. Ανοίγει πρώτα, φέρνει τα πολλά και δουλεύει τον εξορκία στα λίγα εκεί που δεν μπορεί να βάλει χέρι. Okay. Άσε που θα μπορούσε να βάλει και από μέσα, θα μπορούσε. Πού? Να το βάλει από μέσα. Τώρα, σε αυτά όχι τα μικρά. Όχι τώρα. Ναι, εδώ αυτό. Αυτό θα μπορούσε, ναι. Αυτό θα μπορούσε να το βάλει από μέσα. Για μένα. Με το σφυράκι και να το βάλει από μέσα. Λέω τώρα, τεχνικέ διάφορε. Ναι, οκ. Okay. Okay. Πιο καλή επιφάνεια θα φέρει με τον εξορκία. Με αυτό που κάναμε. Τόσο ψεύτικη λαμαρίνα εδώ πέρα που. Okay. Θα ανοίξει πληγές και δεν θέλουν, εμείς δεν θέλουμε να ανοίξουμε πληγές. Τέλος. Όπα. Τι κάνει. Κάτσε. Σκουταθεί σήμερα. Αυτό βάρεις εκεί, ούτε φαίνεται εδώ. Εσύ. Ναι. Όχο, όχο. Και. Το. Έκανε τρύπα. Ναι. Σου άνοιξε τρύπα, Αλέξη. Με ξετρύπησε. Καλά πήγε. Δεν είχα στα τέσσερα τον έριξε. Ω, μαλάκα, δες τι βράκι φοράει. Μπιπ, μπιπ, λέει, ικ. Μαλάκα, πολύ ωραίο. Θέλω κι εγώ. Α, και ο μάμα πανηγύρι. Η μάρκα. Όχι, δεν καράζ. Δεν καράζ. Δεν βγάλαμε ακόμα. Φρακάκια, θα βγάλουμε σύντομα. Τι. Τι μόνο, κοιτάω εδώ τι. Σκουριά η πουτάνα. Η σκουριά η πουτάνα τι κάνει. Τι να σε κάνω τώρα στα μπαμ μπαμ, ούτε μπορέσω να σε κάνω. Ρε, πρόκειται να είσαι. Τα πούμε βράδυ, είσαι απλά να μην το φάει κι άλλο. Και μετά από ένα χρόνο αρχίζει η βαρουρά να ξεκολλάει. Ένα λεκαράκι, σε παρακαλώ. Ένα. Θέλουμε να ήσυχο κατσαβίδι. Έλα, έλα. Όχι να ήσυχο κατσαβίδι. Ήσυχο κατσαβίδι. Κατάγω, ρε. Αν είναι κοντά στο τόπο. Α, τα θέλω, τα φιλά μου. Τα χρειάζεται, τα φιλά μου. Ακόμα τα χρειάζεται. Πόσο μεγάλο, τα χρειάζεται, πιο παιδί. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα δούμε και εγώ μέσα. Τη δεύτερη φάσα που έχει. Αν δεν θέλει αλλαγή όλο, να ξέρεις. Βλέπεις. Για δύο χρονιά, χρονάκια βαριά είσαι. Ζωγραφίζει. Εδώ φτιάχνει παιδιά λαμαρίνα αντίγραφο. Εντάξει, μπαμ μπαμ. Στρατζάρι μας τα γρήγορα. Είναι εντάξει. Τώρα. Κάτσε τα γρήγορα, έτσι. Ναι. Μην μπερδευόμαστε. Εγώ ήρθα μόνο για στο κάρισμα που δίνει σήμερα. Και εδώ μου έχει κάνει στρατζαρίσματα λαμαρίνες. Δεν σε κάνει, αλλά για κάθε μέρα. Α, τι έχει κάνει. Η σκουριά.
Έλα καλό μου. Έχει φάει το πίσω και έφαγε τον μπροστά. Θα γεμίσουμε αυτό και θα βάλουμε το καπάκι μπροστά. Έφτιαξε καπάκι, μαλάκα ακριβώς το έφτιαξε. Είσαι χρόνια στη δουλειά. Το κάνεις από μικρός ή τώρα σου ήρθε. Σου βγήκε, είναι natural. Natural, φυσικό. Φυσικό. Ή ψεύτικο. Θα δούμε. Μια μεταλλική βούρτσα για να το χτίσεις. Τώρα παιδιά μου βγήκε η κάμερα. Χάζω παγκή και... Σηματόβουρτσα εννοείς. Ναι, να κάνεις λέω μια σηματόβουρτσα εδώ μέσα για να φύγει αυτό. Να το κάνω. Και να το γεμίσεις και μόνο αυτό. Ας το γεμίσω. Γέμισε τον μου. Το θέμα είναι... Τι σου είναι το θέμα μου, ρε φιάλι. Ότι βλέπω το δάχτυλό σου την άλλη. Αυτό το θέμα μου. Hello. Και εδώ ξεκινάει. Και έχουν βάλει στόκο, βλέπεις. Τα μονή της καλλιρόης. Θέλει να βάλουμε τις κουριακό. Εντάξει, εδώ σε παίρνει για τον ενεργοποιητή, φίλε. Τι χαράσουν. Βλέπεις. Το γλίτος, εντάξει. Ναι, τον πυρογλίπους άλλο. Ε? Τον πυρογλίπους άλλο. Οι κοπέλες δεν έχουν εδώ πέρα. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Μόνο εκείνο το σκίσιμο έχει. Και από εδώ κάτω το ξεκίνησε να κάνει. Αλλά το προλάβαμε. Αυτά είναι από νερά, από κάπου μπαίνουν νερά. Τι λες? Από νερά αυτό κάπου είναι. Μαζεύει φωνίες μάλλον. Ο κανάτσος έχει βγάλει στα μάτια του μεμβράνες μαύρες ειδικές, έχει μεταλλαχθεί το να κολλάει. Και κλείνουν την όθηση και την ακτινοβολία τη σταματάνε.
Θύμισε εποχές σούμπρα μαλάκα που κολλήσαμε τα πατώματα. Φυσάει όμως τώρα εδώ. Έχετε δει κάτι σαύρες που έχουν διπλά ματοτσίνωρα, βλέφαρα. Κλείνουν τα παίξου τα κανονικά και από κάτω έχουν, έχει μαύρα αυτός για την ακτινοβολία. Δεν χρειάζεται μάσκες, είναι σκληρός καριόλης. Σκληρός καριόλης. Όχι, χάλασε, δεν έχω μπαταρία στη μάσκα. Ξέχασα να πάω να πάω. Και τώρα δεν φεύγω να πάω να πάω. Θα τα κάνουμε με τον παλιό καλό τρόπο. Με τον τυφλό τρόπο. Ο τυφλός σαμουράι. Μια χαρά. Δεν έχει ρεύμα. Καλλιτέχνης ρε μαλάκα. Καλλιτέχνης ο Κανάτσιος. Κανάτσιος γαμάει. Ένα σπρέι τώρα και με σπρέι. Πρέπει να μπει σπρέι φίλε, είσαι ρε καράς. Δεν γίνεται χωρίς σπρέι. Μόνο σπρέι. Εγώ ετοιμάζω... Βαράει και σε μπεκές πρωί πρωί. Ετοιμάζω Σουμπαρού βάψω με σπρέι να ξέρεις. Μετά το αποτέλεσμα που βγάλαμε με τον Ιωακίμ στη φάσα των ελοκαθαριστήρων που έχει βγει ένα ματ βελούδινο με αστάρι από κάτω βέβαια, έτσι, πρώτα αστάρι. Και η ερώτηση μου είναι, επειδή σε τρία χρόνια σε βλέπω να γαμιάσεις εσύ για να το βγάλεις σπρέι. Η ερώτηση μου είναι, άμα βάλω αστάρι κάτω το σπρέι, βγαίνει πιο εύκολα. Όχι. Το είδες κατά είναι, στο τρίψινο γαμιάται, τι. Αναλόγως το σπρέι πάλι σου ξαναλέω. Εντάξει, το... Τώρα έχουμε αμοβολή, μαλάκα, δεν φοβάμαι. Θα το κάνω όλο το Σουμπαρού αμοβολή το υπρέδο. Θα φοβάμαι εγώ. Εγώ φοβάμαι, εσύ τι να φοβάσαι. Σπρέι σταράκι που έχουμε. Το βγάλα πριν εδώ. Είδες σπρέι. Βράζει κιόλας, παιδιά. Δίνει ζεστή λαμαρινά. Έτσι, για να μπει να κάνει χημική τέτοια να απενεργοποιήσει σκουριά. Είναι κόλπα αυτό το κανάτσι. Βάζει βραστό αστάρι. Δεν είναι κόλπα, είναι λύση τελευταία στιγμή. Μια χαρά η πανεμίλα της. Έτσι ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι εδώ πέρα τώρα εξαυγή σκουριά θα πάρει 5 χρονάκια, 4 άνετα. Εκεί. Για να ξεκινήσει, όχι να στο κάνει τρύπα. Τρύπα δεν θα στο κάνει. Εντάξει, μέχρι τότε θα το έχει η Ραφαέλα για καθημερινό. Ας βρει αυτή η άκρη με το γιο σου. Να το πάνε να το φτιάξει τον παππού. Λοιπόν, εδώ τα δείχνουμε όλα γιατί μου λέει ο Κανάτσος μου λέει. Εδώ βλέπετε ότι ρούφιξε μέσα από τη ζέστη. Γιατί όταν το μέταλλο το βαράς, παραμορφώνεται. Ανοίγει, κλείνει, διαστέλλεται, συστέλλεται. Από τη συστολή τώρα, από τη διαστολή μάλλον ζεστάθηκε, το έκανε μπουμ προς τα μέσα. Το βλέπετε εδώ. Θα το ξανατραβήξει έξω. Αλλά σημασία έχει ότι έχει κολλήσει τα πάντα εδώ για το γυρογαζί. Και θα το ξύσει μετά και θα είναι καινούριο μέταλλο. Τι άλλο θα δείτε σήμερα, δεν φούλουμε κανένα. Τι άλλο θα δείτε. Και όλα αυτά. Επειδή ξεκουράστηκε, κοιμήθηκε καλά. Αλλιώς θα μας έβριζε μας και διώξαμε τις 10 η ώρα. Επίσης είναι πολύ γνωστός. Κοίτα εδώ, κοιτάξτε το βλέμμα τώρα, κοιτάξτε τι κάνει. Αυτή είναι η τεχνική που κάνω στο πάθη της Ιαπωνίας. Αυτή που φτιάχνουν σπαθιά σαμουράι χρόνια τώρα. Κλείνουν μάτι και κολλάνε. Γιατί δεν έχει μπαταρίες. Ο Ιαπωνέσος.
Άνοιξε λίγο παραπάνω και να σφίγγω εδώ. Τώρα θα μας δεις στην άλλη τεχνική. Θα το βαρέσουμε μέσα. Θα το βαρέσουμε. Θα το σπρώξεις. Σιγά σιγά. Να κουνιέται. It's alive. Γιατί όπως σας είπα, από τη ζέστη ρούφηξε μέσα και το βλέπετε έκανε λακκουβίτσα. Θα τη σπρώξω μέσα. Έρχεται. Έβαλες και χοντρό σίδερο. Καλή δουλειά έκανες. Σε τρακάρεις με ένα ενισχυμένο αυτό τώρα εκεί πέρα. Συγγύσει καλά, σχεδόν άμα τρακάρεται θα βαθουλώσει. Αντιβαθουλικό έκανε. Άμα βιάζεσαι, κάνεις και μαλακίες. Εντάξει. Είπαμε σήμερα το κάνουμε μπαμ μπαμ. Μάγκες, το έκανε. Δεν μπορώ. Α, εδώ λίγο φαίνεται. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις ότι έχει βάλει πλακάκι. Απίστευτος. Απίστευτος. Και γρήγορα έτσι, μια ωρίτσα. Και από εδώ, από ό,τι βλέπετε, τα ίδια έχουμε. Θα το φάμε όλο αυτό, θα το ξύσουμε, θα το γεμίσουμε, θα το αφταρώσουμε και από πάνω θα βάλουμε το επόμενο τέτοιο. Εδώ ξέφυγε λίγο, αλλά δεν πειράζει, θα το γεμίσουμε. Να σου έχει δει η Doc, πώς τον λέγανε από τον Back to the Future, κατέβασε. Σαν κύκλοπας είσαι μάλακα. Σαν το Cyclops of X-Men είσαι. Let's go back, Doc. Let's go back. Σιδερώνει. Αυτά. Από εδώ στόκαρε κιόλας. Σιδερώστο, αλουμινόστοκο εδώ πέρα. Στόκο εδώ κανονικό. Εδώ αλουμινόστοκο γιατί είχε να γεμίσει και τις σκουριές. Και μετά το τρίβει και είναι έτοιμο. Αυτή η μεριά είναι έτοιμη. Έχουμε εδώ ένα. Και εδώ. Άντε, και μετά ξεκινάμε με μπράνι. A few moments later. Έπεσε το αγόρι με τα μούτρα εδώ. Παπ, τα ξεπέταξε. Είτε εδώ. Βαραρί, τα. Εγώ τραγουδά τώρα για να μην χάσω τα δικαιώματα εδώ πέρα. Δείτε εδώ. Τσάκα, τσούκα. Τώρα θα το τρίψει μετά για να το φέρει εκεί που θέλει. Από εδώ το έχει τελειώσει. Τώρα θα βάλει να μαρινώσω κατά την άλλη μεριά. Κάτσε χαμηλώσω. Πώς χαμηλώνει. Έτσι λίγο. Ξαναβάσω. Και μετά θέλει ένα τρίψιμο, να το φέρει εκεί που θέλει. Εδώ βάζουμε κανονικό στόκο και εδώ βάζουμε λαμαρινό στόκο. Δείτε εδώ το κομμάτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπήρχε... Ε? Το ίδιο, είναι με άλλα ρινίσματα μέσα. Ναι, ο ένας είναι αυτός ο μπες που είναι, δεν ξέρω τι υλικό είναι. Στόκος. Στόκος και άλλος είναι αλουμινόστοκος. Έχει αλουμίνιο μέσα. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Είναι διαφορετικός πάντως. Είναι και άλλη χρήση. Α, είναι αυτός. Ο ένας είναι αυτός, ο φιλοκίτρινος είναι αυτός, είναι κύπρος. Ναι, είναι, δεν έχει μέταλλο μέσα. Έχει κάποια χημικά και κάποια βάση. Πολεστέρα τριμμένο, ξέρω τι κατά έχει, κάτι έχει. Ο άλλος έχει αλουμίνιο. Λέω τώρα. Είμαι ειδικό στα χρώματα, έτσι το πει. Μόνο σπρέι. Μόνο σπρέι. Εδώ 37-38. Αυτός είναι ο άλλος. Το άλλο υλικό. Έτσι κάνει ένας φίλος που βάφει σπίτια. Που στο κάνει σπίτια. Φτιάχνει. Τάκι. Εμένα βάζω το να ανακατεύσω αυτό τα μισά που φέσουν κάτω. Θα σας ανακατεύω. Πιάσει κανένα για το τραγούδι.
Μιλάμε για να μπιάσει τα τραγούδια. Τι είναι τα τραγούδια, θα τραγουδήσω εγώ. Τραγούδια, ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Όντω πάντω, παιδιά, πολύ γρήγορα στεγνώνουν αυτοί, ειδικά με τη δημοκρασία που έχουμε. Ήταν ένα μικρό καράβι. Και πάμε ξανά, ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ανάτιο σήμερα γεντάει. Μέχρι και αυτό μου φτιάξε πάνω στον προφυλακτήρα και πάω στο αμάξι. Χωρίς να βγει προφυλακτήρας. Αυτό εδώ, άμα θυμάστε, είχε τρυπηθεί από το τρακάρισμα που έσπασε το προβολάκι. Είχε διαλυθεί, είχε τρυπήσει το πλαστικό. Έβαλε ειδικό μπάμπερ στόχο και μου το έχει κάνει σαν εκείνο έτοιμο να. Με το χεράκι εκεί τις κούρμπες. Έτοιμο, γεμισμένο. Τεχνική που θα κάνει το μαστόρα τώρα. Τι θέλει. Εσύ. Τι λέει, ποιο μαστόρα. Ποιος είναι αυτός. Έχει εδώ ένα, θα σου φέρω ξύστρα δώρο ρε μαλάκα. Ρε καλάς. Δεν ξέρω που είναι τώρα. Δείτε εδώ. Μηχάνημα που πιάνει στο θόλο, στο φτερό μάλλον, και κάνει, ζωγραφίζει ακριβώς τη, σωστά την, το curvature που λένε και οι Αμερικάνοι, ώστε να ξέρει πού να το φάει τώρα στο τρίψιμο πιο κάθε, θα χαρτώσει και από πάνω. Για να αφήσει το νεύρο γωνία, δηλαδή να είναι όπως το. Γιατί με την αληφή φεύγει. Αληφή. Με τι, με την. με το τρίβισμα φεύγει. Με το τριβείο. Αν δεν το φέρεις εσύ. Και έχει τούρμπο με τρία κουμπιά. Ένα, δύο, τρία. Βλέπετε αυτό, διάφορα χρώματα με στόκους, διάφορους και αυτά, και λέτε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, παιδιά, είναι πόσες ώρες δουλειά, στρώμα, από στρώμα, από στρώμα, τρίψιμο, στοκάρισμα ξανά. Και σοφτάρος θέλω να φάγαμε. Αλλά έχει γίνει έτοιμο για μεμβράνη, για να κάτσει καλά, να μην έχουμε θέματα, μέχρι και εδώ μπροστά το έκανε. Έφτιαξε μύχια από το πουθενά. Αυτά τα τρία δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να πάμε πάρα τη μικρή, τα κάνει ο Σόκο, σου κράζεις, αλλά εδώ γίναμε.